Σύσκεψη με τα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων Καβάλας για τα τρέχοντα θέματα της οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης. Παρουσία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη. Η κυβέρνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία έχει στηρίξει εργαζόμενους και επιχειρήσεις, ούτως ώστε να βγούμε από αυτή την κρίση όλοι μαζί. Στο πλαίσιο αυτό, από την αρχή της οικονομικής κρίσης και σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ακριβώς για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, έχουν διοχετευτεί 173 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 86,7 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί σε 8.500 επιχειρήσεις μέσω των 6 πρώτων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, 7,7 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις, 57 και πλέον εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας και του ΤΕΠΙΧ 2 και άλλα 20,3 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους. Θα έλεγα ότι τα μέτρα αυτά περιόρισαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το αναπόφευκτο βάθος της ύφεσης και είναι μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της στήριξης της πολιτείας σε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. Έτσι κανείς δεν θα μείνει μόνος του πίσω σε αυτή την κρίση και όλοι μαζί θα κάνουμε το μεγάλο άλμα προς τα μπρος μέσα από την ανάκαμψη της τοπικής αλλά και της εθνικής μας οικονομίας. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το σχέδιο νόμου για τις λαϊκές αγορές στο παραεμπόριο καθώς και η ακτοπλοϊκή γραμμή Καβάλα Πρίνος. Τα θέματα που συζητήθηκαν συγκεκριμένα έχουν να κάνουν τόσο με τις λαϊκές αγορές, με το σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται και έχει αναστατώσει όλους τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών. Έχει τεθεί το θέμα για την παράνομη δραστηριότητα και το παρεμπόριο, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό και προτάσεις που γίνανε από την πλευρά μας. Το επόμενο που συζητήσαμε ήταν η ακτοπλοϊκή γραμμή Καβάλα Πρίνου, ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε, διότι θα βοηθήσει και την τοπική οικονομία. Και από εκεί και μετά θέσαμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το τριτοβάθμιο όργανο DGSEV, όπως η διαγραφή χρέους σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κάλυψη του μισολογικού ή μη μισολογικού κόστους με την διακράτηση των θέσεων εργασίας και η ρευστότητα της επιχειρήσης, η οποία είναι αναγκαία και δεν την έχουμε δει ποτέ όλο αυτό το διάστημα, συγκεκριμένα από τις τράπεζες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα καταστήματα της εστίασης. Γίνονται προσπάθειες από πλευράς κυβερνητικής κεντρικής διοίκησης για την συντήρηση της συλλογικότητας του κλάδου της εστίασης. Τώρα για κάποιους τα μέτρα αυτά είναι επαρκή, για κάποιους όχι. Ευελπιστούμε τα νέα μέτρα τα οποία πρόκειται να θεσπιστούν, να υπάρξουν στο μέλλον, να είναι ικανά ώστε να μην υπάρξει καμία απώλεια επιχείρησης αφημεί από το κλάδο της εστίασης, γιατί όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, κάτι σχετικό θα επιδεινώσει το κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας. Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος μας είναι από τους πιο πολυπληθέστερους και θα θέλαμε να μείνει έτσι όπως είναι. Οπότε θα ανοίξετε περίπου, το γνωρίζετε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφή εικόνα. Υπάρχει ένας προγραμματισμός από κυβερνητικής πλευράς για τις 15 με 19 του Απρίλη, αλλά τα επιδημιολογικά στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι αποτρεπτικά, θεωρώ εγώ. Μακάρι αυτή η ημερομηνία να οριστικοποιηθεί και να ανοίξουμε πριν το Πάσχα μία περίοδο η οποία είναι ιδιαίτερα καλή για το δικό μας κλάδο. Στην Καβάλα θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα εστίασης. Εύχομαι να ανοίξουν όλα. Εύχομαι να ανοίξουν όλα, να μην υπάρξει καμία απώλεια. Αν και προσωπική άποψη,
είναι το γεγονός ότι τα δύσκολα για το δικό μας κλάδο θα έρθουν μετά την επαναδραστηριοποίηση των καταστημάτων μας. Δυστυχώς, τότε που θα φύγει από πάνω μας η ομπρέλα των οικονομικών στηρίξεων, των μέτρων κτλ. Των αναστολών και θα κληθούμε πλέον να πάρουμε την ευθύνη της διαχείρισης των επιχειρήσεων μας αποκλειστικά εμείς. Μιλήσαμε και για την εστίαση. Μας έβαλε την εικόνα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πράγματι γίνανε θετικές κινήσεις από την κυβέρνηση, αλλά όμως το πρόβλημα μεγαλώνει και θα πρέπει να δούμε άμεσα λύσεις ώστε να κρατήσουμε τα καταστήματα της εστίασης ανοιχτά, να επανακινήσουν μάλλον και να μην δούμε λουκέτα.